Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Κατσιγιάννης, γνωστός και ως μάστορας και βρισκόμαστε σήμερα στο Δυναμό Club, στο Παλιό Φάλαινο για να πούμε δύο πράγματα σε αυτό το πρώτο μας βίντεο για την πιο σημαντική άσκηση δύναμης που μπορείτε να κάνετε με βάρη, το deadlift. Το deadlift είναι μία κίνηση, δεν είναι άσκηση, είναι μία κίνηση και θα έλεγα ότι είναι σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης κληρονομιάς μας, στο βαθμό που το σώμα μας έχει εξελιχθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να σκύψουμε στο πάτωμα και να σηκώσουμε ένα βαρύ αντικείμενο. Το ζήτημα είναι ότι το deadlift είναι παρεξηγημένη άσκηση σε μεγάλο βαθμό. Σε πολλά γυμναστήρια δεν την κάνουν καθόλου και υπάρχει αυτή η άποψη λανθασμένη ότι το deadlift είναι κακό για τη μέση. Το deadlift δεν είναι καθόλου κακό για τη μέση, αν και εφόσον το εκτελέσουμε σωστά. Αυτό που πρέπει να ξέρετε δηλαδή είναι ότι το deadlift μπορεί να δυναμώσει τη μέση, εφόσον εκτελείται σωστά, να δυναμώσει τα ισχύα, να δυναμώσει τα πόδια αρκετά, στο βαθμό που μάλιστα αν έχετε πρόβλημα με τα γόνατά σας, το deadlift μπορεί να αντικαταστήσει και το squat και τέλος το deadlift μπορεί να αυξήσει δραματικά τη δύναμη σε όλο το σώμα σας. Λοιπόν, έχω μαζί μου σήμερα τον Τάσο Κομποζιονέλο. Ο Τάσος είναι αθλητής του Σάντα, του κινέζικου kickbox, είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας και Βαλκανιονίκης, για να μας δείξει, να δούμε παρέα με τον Τάσο μερικές βασικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να εκτελέσετε τον deadlift. Καταρχάς, ο Τάσος θα πλησιάσει την μπάρα και θα σταθεί με τα πόδια του περίπου στο άνοιγμα των νόμων, μπορεί και λίγο πιο κλειστά, και καθώς κοιτάει από πάνω προς τα κάτω, θα πρέπει να βλέπει την μπάρα να είναι πάνω από το σημείο στο οποίο δένει τα κορδόνια του. Η μπάρα δηλαδή πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη μέση του πέλματος. Τώρα, αυτό που θα κάνει ο Τάσος καταρχάς είναι να σφίξει τους μυς της μέσης του. Θα τους ενεργοποιήσει πριν σκύψει να πιάσει την μπάρα. Θα κάνει δηλαδή με τη μέση του μία μικρή υπερέκταση, μία μικρή λόρδωση και θα αισθανθεί ότι η μυς της μέσης είναι ενεργοποιημένη. Ξεκινάμε και από αυτή τη θέση μου θα σπρώξει τη λεκάνη του προς τα πίσω, έτσι ώστε τα καλάμια του να μείνουν σχεδόν κάθετα στο έδαφος. Δεν θέλω τα γόνατά του να έρθουν πολύ μπροστά πάνω από την μπάρα. Αφού πιάσει την μπάρα, τώρα η δουλειά του είναι να πάρει τα μπόσικα από το πάνω μέρος του σώματός του. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι όταν έρθει η ώρα να βάλει δύναμη με τα πόδια, το πάνω μέρος του σώματός του πρέπει να είναι απόλυτα άκαμπτο, έτσι ώστε η δύναμη από τα πόδια να μεταφερθεί στην μπάρα. Αυτό λοιπόν που θα κάνει καταρχάς είναι να σφίξει τους πλατείς ραχιαίους μυς, τα φτερά. Άρα θα κατεβάσει τους ώμους του προς τα κάτω. Ένας εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό σωστά, για να αισθανθείτε ότι γίνεται, είναι να δοκιμάσετε, να κινήσετε τα χέρια σας σαν να θέλετε να λυγίσετε την μπάρα, σαν να θέλετε να τη σπάσετε. Έχουμε και λέμε λοιπόν, έχω σφίξει τη μέση, έχω σφίξει τα φτερά. Τώρα ο Τάσος θα πάρει μια μικρή εισπνοή και θα κρατήσει τον αέρα. Από αυτή τη θέση θα πιέσει το πάτωμα με τις φτέρνες του. Το αίσθημα που πρέπει να έχει είναι ότι σπρώχνει το πάτωμα με τις φτέρνες του και θα τραβήξει την μπάρα ξιστά στα καλάμια του και όταν η μπάρα περάσει το ύψος των γονάτων, ξιστά στους μυρούς του. Η μπάρα δηλαδή πρέπει να απέχει ελάχιστα από τα καλάμια και από τους μυρούς. Μέση, φτερά, στραβώνω την μπάρα, σπρώχνω το πάτωμα με τις φτέρνες μου, σηκώνω το πάτος. Στην ανώτατη θέση, ο Τάσος πρέπει να σφίξει δυνατά τους γλουτούς του για να εκτείνει εντελώς τα ισχύα. Μόνο τότε η επανάληψη είναι πλήρης. Αν τα ισχύα είναι λίγο λυγισμένα, αυτή η επανάληψη δεν είναι σωστή, δεν κάνει καλό στα ισχύα σας, δεν κάνει καλό στα γόνατα ούτε και στη μέση. Και πρέπει να βγάλει και το στήθος του έξω. Τώρα, για να κατεβάσει την μπάρα, θα σπρώξει τη λεκάνη προς τα πίσω και πάλι θα την κατεβάσει πολύ κοντά στους μυρούς. Και τώρα θα ξεκινήσει να λυγίζει τα γόνατα και ξιστά στα καλάμια θα την ακουμπήσει στο πάτωμα. Άλλη μια φορά, σφίγγω τη μέση, σφίγγω τα φτερά στραβώνοντας την μπάρα. Μια λεπτομέρεια που δεν είπαμε ότι οι αγώνες του πρέπει να είναι απολύτως τεντωμένοι. Αν χρειαστεί, σφίξτε τους τρικεφάλους μυς. Αν σφίξετε τους δικέφαλους, όταν θα σηκώνετε όλο και μεγαλύτερο βάρος, είναι πολύ πιθανό να έχετε προβλήματα με τους τένοντες στους αγώνες. Μέση, φτερά,
τεντώνω τα χέρια, μικρή εισπνοή, κρατάω την αναπνοή μου και σπρώχνω το πάτωμα με τα πόδια, τραβάω την παρακάθετα κοντά μου. Έξω το στήθος, σφιχτή η γλουτή. Πίσω η λεκάνη, ξιστά στα πόδια μου, λυγίζω τα γόνατα, ακουμπάω την παρακάτω. Ενδεχομένως, ευχαριστώ Τάσο. Σε κάποια γυμναστήρια, να επιτρέπετε να πετάτε και την μπάρα στο πάτωμα μετά την ολοκληρωμένη επανάληψη. Αυτό είναι καλό στο βαθμό που θα είστε πολύ λιγότερο πιασμένοι στο πίσω μέρος των ποδιών την επόμενη μέρα. Deadlift, η πιο σημαντική άσκηση που μπορεί να κάνετε με βάρη, θα αυξήσει δραματικά τη δύναμή σας, θα σας απαλλάξει από πόνους στη μέση, θα σας απαλλάξει από πόνους στα γόνατα, θα αυξήσει το επιτόπιο άλμα σας, αν είστε δρομέας θα αυξήσει την ταχύτητά σας. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, στείλτε μήνυμα στο info@dynamopavlakettlebells.com. Σας ευχαριστώ.